και από την Κέρκυρα και την πρόεδρο του Συλλόγου Κριτών εκεί στο πανέμορφο νησί, θα πάμε στη Σαντορίνη. Θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο εκεί των κριτικών του Συλλόγου Κριτών Σαντορίνης, τον κύριο Μανώλη Ορφανό και πρόεδρο εκεί της ΔΕΙΑΘ. Κύριε Ορφανέ, να σας ευχαριστήσω πολύ. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα από μένα. Καλησπέρα από τη Σαντορίνη. Καλησπέρα και στην κυρία Αρχοντάγη. Βέβαια. Καλησπέρα. Η ευχή των κριτικών της Σαντορίνης ποια είναι αυτές τις ξεχωριστές ημέρες? Η ευχή όλων μας είναι υγεία. Μια τυπική ευχή που έχει γίνει τόσο πολύ ουσιαστική αυτές τις ημέρες. Και πραγματικά το μόνο που μπορούμε να ευχηθούμε είναι υγεία. Η κριτική εκεί στο νησί της Σαντορίνης πώς βιώνουν τα Χριστούγεννα την πρωτοχρονιά μακριά, μακριά από την Κρήτη? Γενικά η Σαντορίνη φέτος έχει πάρα πολύ κόσμο λόγω του ότι δεν μπόρεσαν να μετακινηθούν αρκετοί προς τις, στην επαρχία. Ειδικότερα οι κριτικοί είναι οι περισσότεροι εδώ στην Σαντορίνη. Λίγοι έχουν φύγει από τη Σαντορίνη και πιστέψτε με ότι προσπαθούμε και εμείς, βιώνουμε και εμείς το ίδιο που βιώνει και όλη η Ελλάδα, αυτό το κλείσιμο και αυτή την αναμονή για την επόμενη μέρα. Έχετε μείνει Σαντορίνη, αλλά το κακό της υπόθεσης ότι δεν σας αφήνει ο νόμος και η πολιτεία να βρεθείτε. Ακριβώς. Γενικά αυτές τις μέρες, αν και οι περισσότεροι φεύγουν, πάντα ο σύλλογος κάτι κάνει τις γιορτινές μέρες. Είμαστε ένας αρκετά δραστήριος σύλλογος και πάντα κάτι κάνουμε αυτές τις μέρες για να μπορέσουμε να ενωθούμε αυτοί που μένουμε στο νησί. Φέτος είμαστε αρκετοί εδώ πάνω στο νησί, αλλά δυστυχώς ο νόμος δεν μας επιτρέπει το να συνευρεθούμε. Ελπίζουμε ότι μετά από αυτή την πανδημία, που ελπίζουμε όλοι, ευελπιστούμε όλοι ότι θα τελειώσει άμεσα, να μπορέσουμε να συνευρεθούμε, γιατί μας έχουν λείψει και τα γλέντια και οι παρέες και από όλα. Και να σημειωθεί ότι δεν έχουν λείψει μόνο από εμάς τους κριτικούς στα κριτικά γλέντια, αλλά και από τους ίδιους τους Σαντορινιούς που έχουν αγκαλιάσει τόσο πολύ το σύλλογό μας, που και από αυτούς λείπει το κριτικό γλέντι και η κριτική παρέα. Από τώρα πρέπει να οργανώσετε, από τώρα να ξεκινήσει ο σχεδιασμός για το πιο δυνατό ξεχωριστό κριτικό γλέντι στη Σαντορίνη τους επόμενους μήνες. Έχουμε φιλοξενήσει αρκετούς καλλιτέχνες στο νησί, που όλοι πιστέψτε με είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Εντός αγωγικών. Εντός αγωγικών. Ναι, εννοείται εντός αγωγικών. Εισαγωγικών, με το δάχτυλο σκανδάλι εντός εισαγωγικών, όπως είπατε πολύ σωστά, για να είναι Σαντορίνη και να κάνουμε ένα μοναδικό γλέντι. Θα είμαστε καλεσμένοι και εμείς. Εννοείται, έχετε ανοιχτή πρόσκληση για την προηγούμενη σύνδεσή μας. Έχετε ανοιχτή πρόσκληση για να έρθετε στη Σαντορίνη. Έτσι, αλλιώς το Crete TV μας έχει τιμήσει πάρα πολλές φορές την παρουσία του. Ελπίζουμε ότι θα ξαναβρεθούμε το 2021 κοντά μας, το να ενώσετε με τη δική σας δύναμη την Κρήτη με τη Σαντορίνη. Και βλέπουμε και κάποια ξεχωριστά πλάνα από κάποια βίντεο που έχετε δημιουργήσει εκεί στη Σαντορίνη, προκειμένου να βάλετε και τους κατοίκους στο κλίμα των Χριστουγέννων. Βλέπουμε τον Άι Βασίλη. Το ρεπορτάζ λέει βέβαια ότι είστε εσείς ο ίδιος. Τώρα δεν ξέρω αν έχει πέσει έξω. Έχετε πολύ καλό ρεπορτάζ. Ναι, τσαλακωθήκαμε πάρα πολύ για τα παιδιά, που αξίζει τον κόπο, θεωρώ, να τσαλακωνόμαστε. Έχω την τύχη να είμαι δημοτικός σύμβουλος και να είναι είμαι επικεφαλής συνδυασμού και υπό την επίβλεψή μου είναι ο Δημοτικός Αθλητικός και Πολιτιστικός Οργανισμός. Και μαζί με τον συνεργάτη μου, τον Βασίλη τον Αλαφούζο, και την ομάδα του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού, καταφέραμε και φτιάξαμε δύο βιντεάκια. Θεωρώ πάρα πολύ ωραία. Και μάλιστα στολίσαμε και το Χριστουγεννιάτικο χωριό που ξεκίνησε από πέρυσι να λειτουργεί. Το στολίσαμε απλά και μόνο για να αλλάξει αυτή η διάθεση. Μάλιστα. Και συμμετέχουμε με ένα τρενάκι, το οποίο είναι και αυτή η πρωτοβουλία του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού, το να πηγαίνει σε όλα τα χωριά και να μεταφέρει μαζί με τον Άγιο Βασίλη και τα ξωτικά του το μήνυμα των Χριστουγέννων στο νησί. Κύριε Ορφανέ, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Εγώ να σε ευχαριστήσω. Σας ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά. Και με το καλό ευχαριστώ. Να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, κύριε Ορφανέ. Ευχαριστώ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ευχαριστώ, κύριε Αρχοντάκη. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Να είστε καλά, να είστε καλά.